Τότε ήταν που ο Ντον Κορλεόνε έβγαλε ένα λόγο που θα τον θυμόντουσαν για πολύ και που επιβεβαίωσε ότι ήταν ο πιο διορατικός ηγέτης από όλους τους, με ατράνταχτη λογική που ξεκινούσε κατευθείαν από την καρδιά του και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά κάθε ζητήματος. Και τότε ήταν που είπε κάτι που έμεινε ιστορικό, σαν το σιδηρούν παραπέτασμα του Τσόρτσιλ, παρόλο που ο κόσμος το έμαθε μετά από 10 χρόνια. Είχε από πολύ καιρό μάθει πως η κοινωνία επιβάλλει προσβολές που πρέπει να τις ανέχεται κανείς, παρηγορούμενος με τη γνώση πως αυτόν τον κόσμο έρχεται κάποια στιγμή που και ο πιο ταπεινός άνθρωπος, αν κρατάει τα μάτια του ορθάνυχτα, μπορεί να πάρει το αίμα του πίσω και από τον πιο ισχυρό. Αυτή η γνώση προφύλαγε τον Ντόν από το να γίνει ταπεινός, που όλοι οι φίλοι του θαύμαζαν σε αυτόν. Για πρώτη φορά σηκώθηκε όρθιος για να απευθυνθεί στην Ολομέλεια. Ήταν κοντός και λίγο αδύνατος από την αρρώστια του και ίσως τα 60 χρόνια του φαινόντουσαν πιο πολύ τώρα. Αλλά δεν υπήρχε αμφιβολία ότι είχε όλη την παλιά δύναμή του. Η φιλία είναι το πάν. Η φιλία αξίζει περισσότερο από το ταλέντο. Περισσότερο από μια κυβέρνηση. Είναι σχεδόν ίση με την οικογένεια. Αυτό να μην το ξεχάσετε ποτέ. Αν είχατε χτίσει ένα τείχος από φιλίες, δεν θα ήσασταν αναγκασμένοι να ζητήσετε βοήθεια. Τι είδους άνδρες είμαστε εμείς, αν δεν έχουμε λόγο? Αν ήταν έτσι, δεν θα ήμασταν καλύτεροι από τα θηρία της ζούγκλας. Αλλά έχουμε λόγο. Μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας και μπορούμε να συνεννοηθούμε με τους εαυτούς μας κυρίως. Για ποιο λόγο θα άρχιζα από την αρχή όλες αυτές τις φασαρίες και τις ανακατοσούρες? Ο γιος μου είναι νεκρός και αυτή είναι μια συμφορά που θα την υποφέρω χωρίς να κάνω τον αθώο κόσμο γύρω μου να υποφέρει μαζί μου. Θα φύγω από εδώ μέσα με καθαρή καρδιά. Πρέπει πάντοτε να κοιτάζουμε το συμφέρον μας. Είμαστε όλοι άνθρωποι που αρνήθηκαν να κάνουν τους βλάκες, που αρνήθηκαν να κάνουν τα ανδρίκελα, που αρνήθηκαν να χορεύουν σαν μαριονέτες σε κάθε τράβηγμα εκείνων που κρατάνε τις κλωστές. Είμαστε τυχεροί μέχρι τώρα σε αυτή τη χώρα. Ήδη τα περισσότερα από τα παιδιά μας βρήκαν μια καλύτερη ζωή. Πολλοί από εσάς έχουν γιους καθηγητές, επιστήμονες, μουσικούς και είναι μια χαρά. Ίσως τα εγγόνια μας να γίνουν μεθαύριο οι καινούργοι ηλίθιοι. Κανείς βέβαια από εμάς δεν θέλει να δει τα παιδιά του να ακολουθούν τα χνάρια μας. Παρά είναι δύσκολη αυτή η ζωή. Θα μπορούσε να είναι σαν τους άλλους, με τη θέση τους και την ασφάλειά τους που έχει κερδιθεί με το δικό μας θάρρος. Έχω εγγόνια τώρα και ελπίζω ότι τα παιδιά τους κάποια μέρα, ποιος ξέρει, μπορεί να γίνουν κυβερνήτες μιας πολιτείας ή πρόεδροι. Τίποτε δεν είναι απίθανο στην Αμερική. Αλλά πρέπει να συμβαδίζουμε με την εποχή μας και να προοδεύουμε. Πέρασε ο καιρός των όπλων και των σκοτωμών. Πρέπει να γίνουμε πονηροί σαν αληθινοί επιχειρηματίες. Βγάζει κανείς περισσότερα λεφτά έτσι και είναι καλύτερα και για τα παιδιά του και για τα εγγόνια του. Όσο για τις πράξεις μας, δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς που έχουν βλήμα στον εγκέφαλο και νομίζουν ότι μπορούν να αποφασίζουν για το τι θα κάνουμε εμείς στη ζωή μας. Που κηρύσουν πολέμους τους οποίους πρέπει να πολεμήσουμε εμείς για να προστατεύσουμε πράγματα που ανήκουν σε αυτούς. Ποιος λέει ότι πρέπει να υπακούουμε στους νόμους που φτιάχνουν αυτοί για να υποστηρίζουν τα συμφέροντά τους και να ζημιώνουν εμάς? Και ποιοι είναι αυτοί που έχουν το δικαίωμα να ανακατεύονται στα ζητήματά μας όταν προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τα δικά μας συμφέροντα? Αυτή είναι δική μας υπόθεση. Σονα κόζα νόστρα. Κυβερνάμε ακόμη τον κόσμο μας γιατί είναι η δική μας ζωή, η δική μας υπόθεση. Γι' αυτό πρέπει να ενωθούμε όλοι και να την προστατεύσουμε από ξένους εισβολείς. Αλλιώς θα μας περάσουν το χαλκά στη μύτη όπως έχουν περάσει το χαλκά στα εκατομμύρια των Ναπολιτάνων και των Ιταλών που βρίσκονται σε αυτή τη χώρα.